Φίλοι και φίλες του Περιαστρολογίας, χαίρετε! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τη νέα σελήνη της 15ης Νοεμβρίου, η οποία πραγματοποιείται στο ζώδιο του Σκορπιού. Επίσης θα δούμε και για τον Ερμή που πέρασε στο Σκορπιό, καθώς όπως γνωρίζετε οι εβδομαδιαίες προβλέψεις μας έχουν ανασταλεί μέχρι τουλάχιστον να τελειώσει η καραντίνα. Μην ξεχνάτε όμως πως αν επιθυμείτε προσωπική συνεδρία, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο angelospetsios@gmail.com, που είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, και στο periastrologiasofficial, που είναι η σελίδα μας στο Facebook. Με μια διαφορά, ότι όσο κρατάει η καραντίνα, θα κάνουμε 50% έκπτωση σε όλα τα ραντεβού. Μπορείτε επίσης να γίνετε σύντρομοι στο κανάλι μας, πατώντας το κουμπί εγγραφή, και αν επιθυμείτε να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε τι καινούργιο που ανεβάζουμε, ενεργοποιήστε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από την επιλογή εγγραφή. Στις 15 του μηνός, λίγες ημέρες αφότου ο Άρης θα γυρίσει ορθόδρομος, θα έχουμε μια πολύ έντονη νέα σελήνη στον υδάτινο Σκορπιό. Παραδοσιακά η σελήνη δεν αισθάνεται άνετα σε αυτό το ζώδιο, αν και το νερό είναι το αγαπημένο της στοιχείο. Αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να εμφανίσει την συλλογική μας σκοτεινή πλευρά, τις σκιές μας, όλα εκείνα τα τέρατα εντός εισαγωγικών που κρύβονται στην εντός εισαγωγικών ντουλάπα μας και τα οποία δεν θέλουμε να δούμε επειδή φοβόμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Συμβολικά, η νέα σελήνη είναι μια σκοτεινή περίοδος, μια περίοδος εσωστρέφειας παρά εξωστρέφειας, μια περίοδος όπου θα εμφανίζουμε τα θέλω μας όσο περνούν οι ημέρες και αυξάνει σε φωτεινότητα. Αν συνδυάσουμε την σκιερή και μυστικοπαθή φύση του Σκορπιού, τότε μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτή η νέα σελήνη είναι το ίδιο βαθιά και μυστηριώδης. Ο παραδοσιακός κυβερνήτης του ζωδίου Άρης είναι ακόμη στο ζώδιο που κυβερνά, στον Κρύο. Έτσι θα νιώσουμε συλλογικά την αίσθηση ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, να κινηθούμε, να κάνουμε όλα εκείνα που είναι απαραίτητα προκειμένου να γίνουμε εμείς κύριοι των καταστάσεων. Με την ένταση του Σκορπιού, η οποία θα συνδυάζει την ενέργεια του Πλούτονα και του Άρη, θα πρέπει να προσέχουμε να μην αφήσουμε τις σκιώδεις πλευρές του εαυτού μας να αναλάβουν τον έλεγχο της προσωπικότητάς μας. Είναι συνήθως το φαινόμενο να έχουμε στιγμές που η βία βγαίνει στην επιφάνεια, διότι νιώθουμε ότι μόνο με τη βία μπορούμε να επιβληθούμε ή να δημιουργήσουμε τις καταστάσεις εκείνες που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην κρίνουμε τον εαυτό μας για τα ανθρώπινα συναισθήματα που όλοι έχουμε, αλλά για το πώς τα διαχειριζόμαστε και πώς να μην γινόμαστε έρμεα εκείνων. Και εννοείται πως θα πρέπει να έχουμε το νου μας στο τι εκτιλήσεται στον κόσμο, διότι η ενέργεια της νέας σελήνης έχει παγκόσμια επιρροή. Ο Πλούτονας, ας μην ξεχνάμε, είναι ο σύγχρονος κυβερνήτης του Σκορπιού και μπορεί να φέρει πραγματικά βαθιά μεταμόρφωση, ειδικά τώρα που η νέα σελήνη μπορεί να λειτουργήσει ως ο φοίνικας που αναγεννάται μέσα από την τέφρα του. Εάν θέλετε λοιπόν να νιώσετε την καθαρτική πυρά της νέας σελήνης του Σκορπιού, δεν έχετε παρά να αφαιθείτε στην ενεργειά της. Να μην λησμονείτε όμως πως ο Σκορπιός αναγεννάται μόνο μέσα από τον πόνο. Είναι επίσης σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας την αντίθεση Ερμού-Ουρανού, καθώς μπορεί να δούμε τα σχέδια που έχουμε στο μυαλό μας να διαταράσσονται ή να αλλάζει η γνώμη μας κάθε τρεις και λίγο, επειδή θα λαμβάνουμε νέες πληροφορίες και ερεθίσματα από το περιβάλλον μας. Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι να παραμείνουμε υγειωμένοι και να μην αντιδρούμε υπερβολικά στο διαρκώς μεταβαλλόμενο status quo. Τέλος, ο Κρόνος και ο Πλούτονας θα τετραγωνίζουν τη ζυγή Σκιαφροδίτη, το οποίο σημαίνει πως οι ρομαντικές και οι προσωπικές σχέσεις θα διαταραχθούν, καθώς θα υπάρχει δυσκολία στο να επιτευχθεί ο απαραίτητος συμβιβασμός που χρειάζεται μια σχέση για να προχωρά. Θα υπάρξει από όλα τα μέρη η διάθεση να προβάλλουν τη δύναμή τους, χρησιμοποιώντας ως όπλα την ανασφάλεια και την ενοχή. Επίσης, θα προκύψουν προβλήματα με τα χρήματα, αυτό θα πρέπει να είμαστε συνετοί, προσεκτικοί και επιφυλακτικοί τόσο με τη διαχείρισή τους, όσο και με το να μην κατηγορήσουμε τους άλλους για όλα όσα συμβαίνουν. Μην ξεχνάμε πως οι τσακωμοί για τα χρήματα έχουν κλείσει τα καλύτερα σπίτια. Στον έρωτα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την τοξικότητα που υπάρχει τόσο σε εμάς όσο και στους συντρόφους μας και να βρούμε τρόπους που θα μας επιτρέψουν να έχουμε μία βαθιά και ουσιαστική επαφή. Αντί λοιπόν να ενδώσουμε στο συλλογικό σκιώδι αυτό, ας κάνουμε την υπέρβαση και να μεταμορφωθούμε, ουσιαστικά να αναγεννηθούμε.
Μην ξεχνάμε πως ο Σκορπιός κυβερνά το θάνατο και την αναγέννηση και γνωρίζει πως με την κατάλληλη πίεση μπορεί να μετατρέπει τα κάρβουνα σε διαμάντια. Ναι, μπορεί να νιώσουμε την αβάσταχτη πίεση και ένταση που έχει αυτή η νέα σελήνη, ακόμη και με την εμφάνιση των καρμικών μας χρεών. Αλλά όταν περάσει ο καιρός, θα δούμε με χαρά και ευχαρίστηση τα αποτελέσματα της σκληρής εργασίας που θα κάνουμε τώρα. Ας είμαστε προσεκτικοί με το πώς θα δουλέψουμε με τις ενέργειες που θα απελευθερωθούν. Ας αντιμετωπίσουμε όλη την σκιά και να παραμείνουμε όσο μπορούμε ευγενικοί τόσο προς τον εαυτό μας όσο και με τον κόσμο γύρω μας. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε να δούμε λιγάκι και το πώς θα μας επηρεάσει ο Ερμής που πέρασε και αυτό στο Σκορπιό. Ο Ερμής επέστρεψε στο ζώδιο του Σκορπιού και παράλληλα η μεταβολή στην κοσμική ενέργεια θα πάρει τη μορφή μιας μεγάλης βουτιάς στα βάθη των συναισθημάτων, προκειμένου να ανακαλύψουμε, αν υπάρχουν βέβαια, τα υπολείμματα του σκιώδους εαυτού μας και να τα θεραπεύσουμε. Μπορεί να ασθενιστούμε την ερευνητική φύση του Σκορπιού με το να παρατηρούμε τους άλλους στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν την κρυμμένη τους αλήθεια. Μην ξεχνάμε επίσης την σιωπή που χαρακτηρίζει τον Σκορπιό, μια σιωπή που όμως κρύβει πολλά. Έτσι η διαίσθηση θα αυξηθεί, το αίσθηκτό μας θα οξύνθει και η επικοινωνία θα μπορεί να επιτευχθεί χωρίς λόγια. Η δυσκολία σε αυτή την διέλευση του Ερμή είναι πως η ζήλια και η αιμονή που χαρακτηρίζουν τον Σκορπιό θα κάνουν την εμφάνισή τους εάν δεν μπορέσουμε να εναρμονιστούμε με το ανώτερο πνευματικό επίπεδο του ζωδίου. Η ανάδρομη πορεία του Ερμή στο Σκορπιό ξεκίνησε στην 11η μοίρα του ζωδίου και στις 27 του Οκτωβρίου επέστρεψε στο ζυγό, επιτρέποντάς μας να δούμε εμπράκτως τις ισορροπίες ή τις ανισορροπίες στις σχέσεις. Στις 3 Νοεμβρίου ο Ερμής επέστρεψε σε ορθή φορά και κατευθύνθηκε ολοταχώς πίσω στο Σκορπιό, όπου το συνέστημα και η λογική μπορούν να ενωθούν και να γίνουν δύναμη. Κατά τη διάρκεια της διέλευσης, η εμπροστοβαρή κίνηση του πλανήτη θα έχει σαν αποτέλεσμα να επιφέρει βαθιά ίαση και λελογισμένη εφαρμογή της δύναμης που έχουμε όλοι μέσα μας. Γι' αυτό και θα έχουμε μια πραγματικά ολική μεταμόρφωση του μυαλού. Ο Σκορπιός είναι ένα ζώδιο με πολύ δυνατή διέστηση και μπορεί να καταλάβει τι σκεφτόνται οι άλλοι. Το ζώδιο αυτό είναι ικανό να μεταφέρει αυτό που θέλει να πει χωρίς καν να πει μία λέξη. Επιπλέον, με τον Ερμή στο Σκορπιό οι σεξουαλικές συζητήσεις θα έχουν την τιμητική τους. Γι' αυτό και θα μας ελκύουν άτομα που θα μας ερεθίζουν το μυαλό μας με φαντασιώσεις. Σε πιο απλό επίπεδο, οι συζητήσεις που θα μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον θα μας διεγείρουν το μυαλό μας και θα μας αφήνουν μια αίσθηση πληρότητας. Ο Ερμής στο Σκορπιό θα κάνει για δεύτερη φορά αντίθεση με τον Ουρανό στον Ταύρο, με την κορύφωση της όψης να συμβαίνει στις 17 Νοεμβρίου. Να μην ξεχνάμε πως η πρώτη κορύφωση της όψης έγινε στις 19 Οκτωβρίου. Η επανεμφάνιση της ενέργειας του Ουρανού θα μας ξυπνήσει την ανάγκη μας για ατομικότητα και ελευθερία, ειδικά σε μια περίοδο ακραίου περιορισμού. Σε κάποιους από εμάς θα αφυπνίσει εκρηκτικά την δύναμη που κρύβουμε μέσα μας. Στις 29 Νοεμβρίου ο Ερμής θα κάνει αντίθεση με την Σελήνη στον Ταύρο, φέρνοντας στην επιφάνεια ξανά τα θέματα στις σχέσεις που προέκυψαν με την Πανσέλινο της 31 Οκτωβρίου. Αυτή θα είναι και η τελευταία ευκαιρία για να διορθωθούν όλες οι ανισορροπίες που δημιουργήθηκαν. Και ας περάσουμε να δούμε τώρα πώς θα επηρεάσει η νέα σελήνη τα ζώδια. Για εσάς τους κρυούς, αυτή η νέα σελήνη θα είναι κάτι παραπάνω από μια σκοτεινή χειμωνιάτικη νύχτα. Θα την βιώσετε σαν την σκοτεινή νύχτα της ψυχής, καθώς θα κάνετε μια βαθιά ενδοσκόπηση και θα αναγνωρίσετε όλες τις σκοτεινές σας επιθυμίες και όλα τα στοιχεία που σας καθιστούν ευάλωτους, κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις σας. Δεν θα είναι κάτι εύκολο. Είναι όμως απαραίτητο για να εξελιχθείτε και θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι κακό καμιά φορά να δίνετε χώρο και στην πιο σκοτεινή σας πλευρά. Εσείς οι Ταύροι θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια τρυφερή και πολύ προσωπική επαφή με τους συντρόφους σας. Η νέα σελήνη του Νοεμβρίου σας δίνει το έναυσμα να κάνετε τη σχέση σας πιο αυθεντική και αληθινή. Με ειλικρινείς συζητήσεις και ουσιαστική επικοινωνία θα αφήσετε το συναίσθημα να σας κατακλείσει. Επιτρέψτε λοιπόν για μία φορά στον εαυτό σας να νιώσετε ευάλωτοι, αντί να προβάλλετε τις συνηθισμένες σας αντιστάσεις και δείτε που θα σας οδηγήσει αυτό.
Η χρονιά αυτή ομολογουμένως ήταν δύσκολη για εσάς τους διδύμους. Και τώρα με αυτή τη νέα σελήνη θα έχετε την ευκαιρία να βάλετε στην καθημερινότητά σας μερικές πιο χαλαρωτικές και πνευματιστικές στιγμές. Ακούστε τη διαίσθησή σας, φανείτε αληθινή απέναντι στις ανάγκες σας και σταματήστε να προσπαθείτε πάντα να προσαρμόζεστε εσείς στα εξωτερικά ερεθίσματα της ζωής και στις απαιτήσεις των άλλων. Ο διαλογισμός, η γιόγκα ή κάποια άλλη πρακτική τέτοιου είδους θα σας βοηθήσουν πολύ. Η νέα σελήνη του Νοεμβρίου φέρνει σε εσάς τους καρκίνους νέα ξεκινήματα σε σχέσεις και σε δημιουργικές ενασχολήσεις κάθε είδους. Αγκαλιάστε λοιπόν αυτή την ενέργεια που θα σας φέρει σε επαφή με τον πραγματικό σας εαυτό. Μπορείτε τώρα να δώσετε χρόνο σε καλλιτεχνικές δημιουργίες που θα σας φέρουν έμπνευση και χαλάρωση. Επίσης, θα έχετε αρκετή εύνοια στις σχέσεις και τα ερωτικά σας, οπότε θα έχετε κάθε λόγο να αφήσετε τον εαυτό σας να χαρεί και να ενθουσιαστεί χωρίς να το πολυσκεφτείτε και να το αναλύσετε. Πόσα μυστικά από το παρελθόν σας κρατάτε κρυφά από τους γύρω σας φίλοι λέοντες? Με το να αποφύγετε τον πόνο έχετε καταφέρει να διαχειριστείτε διάφορες καταστάσεις, αλλά αυτή η νέα σελήνη έρχεται να σας δείξει ότι αν μοιραστείτε όσα κρύβετε, θα νιώσετε ένα τεράστιο βάρος να φεύγει από επάνω σας. Θα διαπιστώσετε ότι είστε πολύ πιο δυνατοί από όσο νομίζετε και ότι έχετε ανθρώπους που πραγματικά σας αγαπούν και μπορούν να σας βοηθήσουν να αφήσετε πίσω σας παλαιές πληγές και επώδυνες αναμνήσεις. Για εσάς τους Παρθένους, η επιρροή της νέας σελήνης του Νοεμβρίου θα φέρει συζητήσεις, συναναστροφές και πράξεις που θα είναι έντονα φορτισμένες συναισθηματικά μεν, αλλά απόλυτα ειλικρινείς δε. Παρόλο που συνήθως χαρακτηρίζεστε από τη λογική και αναλυτική σας σκέψη, τώρα αυτό δεν θα είναι τόσο εύκολο να το κάνετε, διότι τα συναισθήματα θα σας κατακλείζουν και θα νιώσετε ιδιαίτερα ευάλωτοι. Μην φοβηθείτε, δεν είναι κακό. Θα δείτε ότι αυτή ακριβώς η ευάλωτη πλευρά σας θα σας κάνει ακαταμάχητους στους γύρω σας. Εσείς σύζυγοι θα έχετε την ευκαιρία αυτό το διάστημα να βάλετε σε τάξη τα πολύ πάθα οικονομικά σας. Η νέα σελήνη ευνοεί τη ρύθμιση και αποπληρωμή των χρεών σας, πράγμα που θα σας βοηθήσει να πάτε μπροστά με λιγότερο άγχος και να επανεκτιμήσετε τη σχέση σας με τα χρήματα. Μην νιώσετε ντροπή ή τύψεις για τις δυσκολίες σας σε αυτόν τον τομέα. Απλά κάντε ό,τι είναι απαραίτητο και γυρίστε σελίδα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η νέα σελήνη του Νοεμβρίου που γίνεται στο ζώδιό σας θα σας επιτρέψει να επαναπροσδιορίσετε τους εαυτούς σας, φίλοι Σκορπιοί. Τώρα έχετε την ευκαιρία να κοιτάξετε κατάματα τον καθρέφτη και να αντιληφθείτε τις πραγματικές σας δυνατότητες και τις αληθινές πτυχές της προσωπικότητάς σας. Είστε ακριβώς εκεί που πρέπει να είστε, οπότε νιώστε σίγουροι και δυνατοί και παρόλο που η νέα σελήνη είναι σκοτεινή, εσείς τώρα πραγματικά μπορείτε να λάμψετε. Το διάστημα αυτό για εσάς τους τοξότες θα είναι βαθιά προσωπικό και ενδοσκοπικό, καθώς θα θελήσετε να ανακαλύψετε κρυμμένες πτυχές του χαρακτήρα σας. Δώστε προτεραιότητα στην χαλάρωση, την ηρεμία και την ξεκούρασή σας αυτές τις ημέρες, καθώς η διαδικασία αυτή θα απορροφήσει πολύ από την ενέργειά σας. Δώστε έμφαση και προσοχή στα όνειρά σας, καθώς θα σας δώσουν στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα το ποιοι είστε πραγματικά και τι θέλετε να επιτύχετε. Σε εσάς τους εγώκερους η νέα σελήνη του μηνός φέρνει το εξής ερώτημα. Πώς μπορείτε να αγκαλιάσετε τα βαθιά σας συναισθήματα χωρίς να νιώσετε ευάλωτοι? Θα πρέπει να καταλάβετε πως δεν χρειάζεται πάντα να είστε δυνατοί και με αυτοκυριαρχία, καθώς έτσι το μόνο που καταφέρνετε είναι να απομακρύνεστε από τους άλλους. Και δεν είναι κακό για μία φορά να παραδεχτείτε πως και εσείς έχετε αδυναμίες και είστε, όπως όλοι μας, άνθρωποι με συναισθήματα, επιθυμίες και όνειρα. Βασιστείτε στους ανθρώπους που εμπιστεύεστε και ανοιχτείτε επιτέλους. Τα πιο κρυφά σας συναισθήματα, αυτά που σας κάνουν ευάλωτους, μπορούν να γίνουν η μεγαλύτερη πηγή της δύναμής σας, φίλοι υδροχόοι. Και όσο και αν σας φανεί περίεργο, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε την επιτυχία σε όλους τους τομείς της ζωής σας, ακόμη και στην καριέρα σας. Η νέα σελήνη του Νοεμβρίου θα σας βοηθήσει να αφήσετε το αποτύπωμά σας σε ό,τι και αν κάνετε και θα σας φέρει μοναδική ενσυναίσθηση και έμπνευση. Ενώστε την καρδιά και το μυαλό σας και χαράξτε ένα νέο μονοπάτι στη ζωή σας που θα σας ικανοποιεί απόλυτα.
Με τη νέα σελήνη να πραγματοποιείται στο φιλικό για εσάς ζώδιο του Σκορπιού, εσείς οι ιχθύες θα νιώσετε τα συναισθήματά σας πιο έντονα και πιο βαθιά. Επίσης, τώρα θα έχετε την επιθυμία να ενωθείτε με τον κόσμο και να μοιραστείτε όλα όσα έχετε στην ψυχή σας. Οπότε, μην περιορίζετε τον εαυτό σας και τον τρόπο σκέψης σας, ανοιχτείτε σε νέους ανθρώπους, νέες καταστάσεις και εμπειρίες, διότι κυριολεκτικά σας δίνεται η ευκαιρία να πραγματοποιήσετε κάτι μεγαλειώδες σε όποιον τομέα της ζωής σας επιθυμείτε. Τελειώνοντας το βίντεο αυτό, θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή νέα σελήνη, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε ασφαλείς.